Η φιλοδοξία μας είναι μόνο από το ΕΣΠΑ να πέσουν στην αγορά σε συγκεκριμένα έργα αποδοτικά 10,2 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα στο 2010. Και ταυτόχρονα να αυξηθεί και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ταυτόχρονα να υπάρξει και από το ΤΕΜΠΕ ένα ουσιαστικό πρόγραμμα ενίσχυσης του μικρομεσαίων, ενώ έχουμε δεσμευτεί ότι θα αλλάξουμε τη γραφειοκρατική διαδικασία για την ίδρυση, αδειοδότηση και λειτουργία επιχειρήσεων. Μάλιστα. Και θα φέρουμε ένα ουσιαστικό και ριζοσπαστικό νέο αναπτυξιακό νόμο μέχρι το Μάιο. Γιατί άρα λοιπόν, μόνο μέτρα για αγορά, να πάρουμε έσοδα. Μας ενδιαφέρει να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας για τους ανέργους μας, για τα άνεργα παιδιά μας. Αυτό και λέω. Γι' αυτό το λόγο παίρνουμε μέτρα σε αυτή την κατεύθυνση. Από τα Γιάννενα, γιατί μόνο μέτρα για να πάρουμε έσοδα και τίποτα για τους ανέργους? Η επαρχία έχει στενάξει. Έρχεται, δεν μπορούμε λοιπόν, να μένουμε άλλο άνεργοι. Πού είναι η ανάπτυξη της χώρας? Νομίζω ότι το χτύπημα της ανεργίας θα βοηθήσει πολύ. Ρωτήστε λίγο πού είναι τα μέτρα για τους ανέργους. Μας λέει, πριν από λίγο μίλησα, μας λέει ο φίλος μας από τα Γιάννενα. Φίλε μου από τα Γιάννενα, πριν από λίγο μίλησα για την ανάπτυξη και σου προσθέτω. Έχω επικοινωνήσει με τον κύριο Λοβέρδο και τον κύριο Κικίλια, οι οποίοι μας είπαν ότι πολύ σύντομα έρχεται το συγκεκριμένο πρόγραμμα που έχει δεσμευτεί το ΠΑΣΟΚ για την επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση ως κίνητρο για την πρόσληψη πολλών, και το τονίζω αυτό, πολλών νέων ανέργων στην ιδιωτική οικονομία, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με ψηλά το κεφάλι, με κίνητρα συγκεκριμένα, με κίνητρα γενναία, θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τις ελληνικές επιχειρήσεις να προχωρήσουν μπροστά, αλλά και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά που σήμερα πραγματικά μαστίζονται από τον εφιάλτη της ανεργίας. Ένα προσωπικό ερώτημα. Δηλώσατε σε κάποιους άλλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, κύριε Πρωτόπαπα, ρωτάει ο φίλος, άλλα λέει σε εσάς, άλλα λέει σε ραδιόφωνο ο κύριος Πρωτόπαπας για την Εξεταστική Επιτροπή? Είχε διαφωνήσει, λέει, για την Εξεταστική Επιτροπή. Και τώρα σε εσάς συμφωνεί με τη συγκρότηση της Εξεταστικής Επιτροπής? Τι είπα και λέω. Ποια είναι η θέση σας τελικά? Ίσως να σας άκουσε σε ραδιόφωνο των Αθηνών και τώρα σας ακούει εδώ. Μίλησα σε δύο ραδιόφωνα. Μίλησα σε δύο ραδιόφωνα το πρωί και είπα ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι με ρώτησε ένας δημοσιογράφος. Είπα ακριβώς αυτά που είπα σε εσάς. Ότι η εξεταστική είναι υποχρέωσή μας τελικά μετά από αρκετή συζήτηση που έγινε και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, διότι πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα που μας έτουν οι πολίτες. Εγώ πληρώνω, αλλά θέλω και απαιτώ να μην συμβιβαστείτε, να μάθετε τι έγινε και αν χρειαστεί να πληρώσουν και υπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν συνάδελφοί σας που έχουν διαφωνήσει. Ναι, αυτό με ρώτησε. Μπράβο, κύριε Χατζηδάκη. Στο εξής μπράβο. Στο εξής μπράβο. Με ρώτησε το πρωί λοιπόν ένας δημοσιογράφος. Μα κύριε Πρωτόπαπα, μου λέει, πάρα πολλοί συνάδελφοί σας έχουν διαφωνήσει ανοιχτά με την Εξεταστική Επιτροπή. Του λέω, αγαπητέ μου φίλε, και εγώ όταν το πρωτάκουσα, αναρωτήθηκα και διατύπωσα μια σειρά ερωτήματα. Ήταν η πρώτη αλλά μέσα από τον πολιτικό διάλογο, έτσι. Ήταν μέσα από τον πολιτικό διάλογο διαφωνία που έγινε στον αρμόδιο κοινοβουλευτικό τομέα του ΠΑΣΟΚ την άλλη μέρα το πρωί, και όπου συζητήσαμε διεξοδικά το θέμα και οι εισηγητές των ΚΤΕ με τους αρμόδιους κοινοβουλευτικής ομάδας, καταλήξαμε σε αυτή τη γραμμή την οποία παρουσιάσαμε στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Κατανοητό. Δεν είναι κακό αυτό, ούτε είναι κακό να υπάρχουν διαφωνίες σε ένα κόμμα. Για να κλείσουμε. Σε σχέση με την υπάρχουν ανάπτυξη, πολλά θέλω ερωτήματα. Να πάντως, εδώ υπάρχει ένα προσωπικό για σας ερώτημα. Γιατί μας φόρτωσε, λέει ο φίλος, δεν ξέρω αν είναι το σωστό ρήμα, με τόσους εργαζόμενους από την Ολυμπιακή να πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο και πιλότους που πληρώνονται και δεν πετούν. Αυτό δεν το ήξερα, ότι δείτε, πληρώνονται πιλότοι για να μην πετούν. Το κόστος της Ολυμπιακής. Το κόστος των μέτρων της Ολυμπιακής για τους εργαζόμενους για 25 χρόνια είναι όσο θα ήταν το έλλειμμα της Ολυμπιακής αν την κρατούσαμε ανοιχτή για 3 χρόνια. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλο κέρδος από την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να σχετίζεται με το θέμα. Κύριε Πρωτόπαπα, εάν διαφωνείτε, επανακρατικοποιήστε την προκειμένου να αντιμετωπίσετε το ζήτημα. Είστε πολύ έξυπνος άνθρωπος για να βάζετε διαδηλήματα. Είναι ολοφάνερο ότι λύσαμε ένα θέμα. Είναι ολοφάνερο ότι λύσαμε ένα θέμα. Και παρότι είχατε πει πριν από τις εκλογές ότι εν μέρη θα την επανακρατικοποιήσατε, το ξεχάσατε και ευτυχώς που το ξεχάσατε και επιμένετε στη δική μας λύση. Όχι, δεν επιμένουμε, δεν φέρνουμε την πράξη του σωματικού περιεχομένου στη Βουλή. Εννοώ τη λύση της επανακρατικοποίησης, της αποκρατικοποίησης. Με συγχωρείτε, πάμε σε μια πολύ πιο σοβαρή λύση. Καλύπτουμε τους εργαζόμενους, αλλά όχι να καλύψουμε τους εργαζόμενους σε βάρος των άλλων εργαζομένων. Προς Θεού, κύριε Χατζηδάκη. Επαναλαμβάνω, και αυτό το θυμηθήκατε μετά τις εκλογές, διότι είχατε φέρει το νομοσχέδιο το κυρωτικό στις 19 Νοεμβρίου, εσείς το κόμμα σας, και μετά το ξεχάσατε. Και στην Ολυμπιακή είστε ανοιχτοί. Αποφασίστε πότε είχατε δίκιο. Στις 19 Νοεμβρίου ή αργότερα, τώρα το Φλεβάρι, που θυμηθήκατε ότι δήθεν επιβάρυνε κτλ. Όχι, δεν επιβάρυνε. Εν πάση περιπτώσει,
φώτα. Είναι βέβαιο, είναι βέβαιο ότι η αποκρατικοποίηση τη Ολυμπιακή μα λύτωσε από χρέη 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα. Μάλιστα. Σε αυτό δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα, είναι υπερβέβαιο. Από εκεί και πέρα. Προχωρώ στα θέματα τα αναπτυξιακά. Για να πω ότι εμείς καταθέσαμε συγκεκριμένες προτάσεις. Έχουμε μόνο όχι, ένα λεπτό. Μια κουβέντα να πω. Ναι, μια κουβέντα ναι, θα, θα μιλήσω 20 δευτερόλεπτα. Στο ΕΣΠΑ υπάρχουν έτοιμα προγράμματα που δεν προχωρούν. Το εξοικονομώ κατοίκων, της ενεργειακής αναβάθμισης. Το πρόγραμμα επιχειρώ. Η κυβέρνηση δεν τα τρέχει. Στο ΤΕΜΜΕ, με τις θεωρίες περί αναβάθμισης του ΤΕΜΜΕ, το τελευταίο διάστημα, αν δείτε τα στατιστικά στοιχεία, ενώ είχαν δοθεί 50.000 δάνεια από το Γενάρη μέχρι τον Οκτώβρη, από εκεί και πέρα. Τώρα έχει πέσει δραστικά ο ρυθμός χορήγησης των δανείων, ανάγκη, διότι υπάρχει μία. Δεν... Η κυρία Κατσέλη στη Λάρισα δημόσια είπε ότι είχαμε κάνει πολύ σοβαρή δουλειά πάνω σε αυτό. Η κυρία Κατσέλη είπε κατ' επανάληψη. Όταν θα μιλήσετε ξανά στον τομέα, στον τομέα σας, θα αλλάξετε άποψη. Όπως αλλάξατε, όπως αλλάξατε και για την εξεταστική. Έχω άποψη που πήγαν τα λεφτά του ΤΕΜΠΕ. Από εκεί και δεν πέρα. Λέω ότι δεν δόθηκαν από δάνεια. Εκεί και πέρα. Λέω ότι δόθηκαν σε επιχειρήσεις που δεν είχαν πρόβλημα. Τώρα ενώ δεν ήταν αυτός ο υπάρχουν ρόλος. Έργα, υπάρχουν έργα τώρα που τώρα σας... Τώρα δεν δίνονται δάνεια από το ΤΕΜΠΕ. Αυτό είναι αλήθεια που λέει ο κύριος Χαριστέκης. Ναι, είπα, αλλά είπα που δόθηκαν, κύριε Γεωργιάδη. Επαναλαμβάνω, δόθηκαν με απολύτως αντικειμενικά κριτήρια και να μου φέρετε έστω τώρα, και ένα τώρα γίνεται συζήτηση, κύριε Χατζηδάκη. Από εκεί και πέρα. Είπα, αυτό ότι ακούσαμε την κυρία Κατσέλη να λέει ανάγκη. Ότι ενδεχομένως να μπορέσουν να δοθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να πληρώσουν την εφορία τους και τα ασφαλιστικά τους ταμεία. Αυτό δεν απαγορεύεται και τώρα. Κύριε Τρενταφυλλίδη, να σας το εξηγήσω. Δεν απαγορεύεται. Να σας το εξηγήσω, ήδη αυτό προβλέπεται. Μισό λεπτό. Να σας το εξηγήσω. Δεν προβλέπουμε αυτό. Οι επιχειρήσεις, κύριε Πρωτόπαπα, πρέπει να είναι βιώσιμες. Αλλιώς κινδυνεύουμε να δώσουμε θαλασσοδάνεια τα οποία θα. Όχι, λέμε κατά μέσο όρο. Έχει αλλάξει αυτό, κύριε Πρωτόπαπα. Από εκεί και πέρα θέλω να ξεκαθαρίσω αυτό που είπατε, κύριε Τριανταφυλλίδη, γιατί υπάρχει μια σύγχυση. Μπορεί και σήμερα τα λεφτά που παίρνει από το ΤΕΜΠΕ ο άλλος να τα δώσει για αυτούς τους σκοπούς που περιγράφεται. Απλώς η συζήτηση που γίνεται και το προτείνουμε κι εμείς είναι να υπάρχει ένα ειδικό πρόγραμμα που να τα δίνει μόνο εκεί. Έχω πρόβλημα με το χρόνο, θα μας κλείσουν στον αέρα. Είναι βέβαιο ότι δεν υπάρχει σαφής αναπτυξιακή διάσταση στην πολιτική της κυβέρνησης και γι' αυτό κινδυνεύουμε να πέσουμε σε βαθιά και να στεγνώσει πραγματικά η αγορά. Όλα τα επιμελητήρια, όλες οι επαγγελματικές οργανώσεις, ακόμα και η ΓΕΣΕΒΕ που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Υπάρχει και στους τηλεθεατές μας. Κύριε Πρωτόπαπα, έχω και μπροστά μου το πρωτοσέλιδο του κόσμου του επενδυτή. Αναφέρθηκε και ο κύριος Χατζηδάκης. Υπάρχει σχέδιο κυβερνητικό για αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ. Μείωση 40% του προσωπικού, ιδιωτικοποίηση εμπορευματικών μεταφορών, προαστιακού συγχωνεύσεων θηγατρικών και επίκειται συμφωνία με τη γαλλική ΤΕΖΕΒΕ. Μείωση 40% του προσωπικού στον ΟΣΕ. Υπάρχει τέτοιο σχέδιο. Αυτό. Δεν το ξέρω. Μπορώ όμως να σας πω ότι με συγχωρείτε, για τον ΟΣΕ δεν το ξέρω. Είναι ρεπορτάζ της εφημερίδας. Σέβουμε την εφημερίδα. Είναι πρωτοσέλιδο του κόσμου του επενδυτή. Από εκεί πέρα. Ναι, είπα, σέβουμε την εφημερίδα, έχει το ρεπορτάζ. Δεν το ξέρω. Από και πέρα, ήταν αυτό μέσα στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή η υπάρχει μέσα στο ΟΣΕ. Πρόγραμμα, ναι. Υπάρχει μια σημούλα, δεν μιλάω για ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ, είπα δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω. Όχι, άλλο ρωτάω. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ μια το σημούλα, κύριε Τριανταφυλλίδη. Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ υπάρχει το πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Υπάρχει στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης λογική μετοχοποιήσεων που φτάνουν στο ποσό των 2,5 δισεκατομμυρίων μπορεί ευρώ. Μπορεί να είναι μετοχοποίηση. Αυτό έχουμε βάλει στο πρόγραμμα. Αυτό μπορεί να είναι μετοχοποίηση. Αν με ρωτάτε εμένα, σας λέω ότι αυτό μετοχοποιήσεων. Μιλώ για μετοχοποιήσεις. Να σας εφωτίσω, μιλώ για μετοχοποιήσεις που φτάνουν τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Λέω στον κύριο Χατζηδάκη που πιθανά το ξέρει βεβαίως ότι είναι στο πρόγραμμα σταθερότητας και ανάπτυξης. Ότι έχει τόσο τραγικά χάλια που μόνο εξυγίανση μπορεί να κάνεις. Τον κύριο Βουρλιώδης, για τον ΟΤΕ δεν είπατε. Εγώ θα είμαι στη Βέρεια να μιλήσω στον κινηματογράφο Στάρ για το μεταναστευτικό. Σας ευχαριστώ, κύριε Γεωργιάδη. Σας άκουσα στη Βέρεια. Στις 12 η ώρα το μεσημέρι. Σας άκουσα στη Βέρεια. Θερμά και τον κύριο Σκυλάκο με τις αυριανές είναι η κινητοποίηση του ΚΚΕ, κύριε Σκυλάκο. Αύριο είναι η κινητοποίηση του ΚΚΕ. Ορίστε. Η κινητοποίηση του ΚΚΕ, λέω, αύριο είναι. Τετάρτη, υπάρχει απεργία. Τετάρτη. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει απεργία στις 24 του μηνός. Κύριε Πρωτόπαπα, κύριε Χατζηδάκη, κύριε Σκυλάκο, κύριε Γεωργιάδη. Μετανάστες με το σύνδεσμο. Ραντεβού πρώτα Θεός την Παρασκευή το βράδυ, την επόμενη Παρασκευή. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας.